πόλεμος που βρισκόμαστε τώρα έχει χτιστεί ως καταφύγιο σε περίπτωση πολέμου, στην Γαλλία 30. Και βέβαια μετά χρησιμοποιήθηκε όταν κατασχέθηκε το κτίριο του Ματατούρε. Ήταν ο χώρος στον οποίο πήγαν τα κελιά, κρατούμενοι κλπ. Αποκαταστάθηκε ο χώρος στην πρώτη φάση το 92-93, και γνωρίζουμε τις Λάκες. Και έξω λειτουργεί ο χώρος της ειδικής μνήμης. Αυτό το οποίο θα δούμε σε λίγο είναι, επειδή οι Γερμανοί βάφανε κάθε χρόνο τους τοίχους, όλα τα χειρογραφήματα και ό,τι υπήρχε στους τοίχους, αυτά που θα δούμε είναι της τελευταίας χρονιάς. Γιατί αν καταστρέψουμε αυτό, ναι, θα πρέπει να καταστρέψουμε το τελευταίο στρώμα για να πάμε παρακάτω. Σε κάποιο σημείο βέβαια έχει και κάποια στοιχεία από προηγούμενες χρονιές. Χώρος μαρτυρίου και τον λειτουργούμε ως χώρο ιστορικής μνήμης. Από ό,τι ξέρω, είναι ίσως ο μοναδικός χώρος στην Ευρώπη μέσα στον αστικό ιστό, που υπάρχει το, πέρα από τα ασφαλτότερα συγκέντρωση και πέρα. Μέσα στον αστικό ιστό είναι ο μοναδικός χώρος που έχει σωθεί. Και στην Αθήνα βέβαια είναι το μοναδικό. Υπήρχαν άλλοι δύο τέτοιοι χώροι. Εγώ να πω μονάχα τούτο. Ότι τα ονόματα πάνω στους τοίχους αυτού του κτηρίου, τα ονόματα των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής μας θυμίζουν και πρέπει να μας θυμίζουν πάντα τη δύναμη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Να μην ξεχνάμε ότι ελευθερία και δημοκρατία είναι εύθραυστα αγαθά. Πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε πάντοτε. Τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Και αυτό πρέπει να το συλλογιζόμαστε ιδίως σήμερα. Τώρα που άρχισε και η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές. Η ετιμιγορία των Ευρωπαίων και ιδίως ημών των Ελλήνων ως Ευρωπαίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέψουν στα μορφώματα του λαϊκισμού, τα οποία εμφανίζονται και ως νοσταλγή εκείνης της εφιαλτικής εποχής, να υπονομεύσουν όπως θέλουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ταυτοχρόνως να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, επισκέφθηκε σήμερα τον ιστορικό χώρο μνήμης Κοραή 4, που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μάλιστα, αφού ξαναγήθηκε στο χώρο, πρότεινε να αξιοποιηθεί περαιτέρω με συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάνω μια, σας προτείνω κάτι. Δεν είναι έτσι για το Πανεπιστήμιο. Μην ξεχνάτε ότι αυτό σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μήπως επειδή είναι πολύ κοντά για το μήπως θα μπορούσε να ήταν μια συνεργασία δική σας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό το Πανεπιστήμιο Αθηνών να το κάνει, γιατί μέσω αυτού θα μπορούσε να και μέσω της ιστορίας, ακόμα και να γίνουν τις δηλώσεις εδώ. Έξω την ιστορία εδώ. Αυτό πρέπει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα το ενίσχυσε τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σχολείο. Είναι δηλαδή συνεχώς από τη σχολεία από την Ελλάδα, όχι από την Πακρινά. Και πες ότι ήταν δικιά μου θέα, δηλαδή αν το έβαλα και εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα, να υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, δηλαδή έχουμε συνεργασία, και να αναδειχθεί και μέσω του Πανεπιστημίου αυτός ο χώρος, γιατί ο μηχανισμός ο πολιτικός πολλές φορές είναι αρκετά δυσκίνητος, πρέπει να φτάσει κυρίως για την ανάπτυξη. Ευκολότερα θα γινόταν μέσω του Πανεπιστημίου. Και η UNESCO πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Διατήρηση μουσείου για να μην πουληθεί. Πριν λίγα χρόνια κάναμε κάποια έργα στεγανοποίησης του χώρου. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, μια πολύ σημαντική μέρα. Επιτέλους αυτός ο χώρος έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Ξέρουμε ότι έρχονται σχολεία, ότι έρχονται πολλοί ξένοι, τουρίστες κτλ. Γιατί τον έχουμε προβάλει το χώρο. Αλλά τον έρχεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πριν από λίγους μήνες είχαμε τον πρόεδρο της Βουλής με ένα αδικό του επιτελείο. Αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το χώρο και τη σημασία του. Πήραμε και κάποιες ιδέες από τον πρόεδρο, έτσι τις οποίες θα κοιτάξουμε να τις αξιοποιήσουμε. Και νομίζω ότι γιορτάζοντας, μάλλον γιορτάζοντας, θυμόμενοι ότι μετά από δύο μέρες από σήμερα ήταν η μέρα που εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, νομίζω ότι ήταν καλό να γίνει αυτή η εκδήλωση, διότι πρέπει να θυμόμαστε, κυρίως να θυμόμαστε.